Καλησπέρα σε όλη την γατοοικογένεια. Καλώς ήρθατε και πάλι στο γατόσπιτο, εδώ που πάντα βρίσκεται συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Με βλέπετε έτσι χαρούμενη σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκνευρίστηκα λιγάκι μόνη μου, η ζωή μου όλη, γιατί έχω δει κανένα δύο σχόλια εδώ στο κανάλι από κάποιους που διαφωνούν με τη στήρωση ή από κάποιους που λένε ότι δεν χρειάζεται να στηρώσουν τις γάτες τους γιατί, για παράδειγμα, είναι όλες αρσενικές ή όλες θηλυκές μέσα στο σπίτι. Μην νομίζετε ότι δεν τα βλέπω αυτά τα σχόλια, τα βλέπω και μάλιστα απαντάω. Απλά τις περισσότερες φορές δεν μου απαντάτε. Οπότε είπα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για το πόσο σημαντική είναι η στήρωση για τις γάτες. Στο βίντεο «Τι είναι το TNR» εξηγώ, ελπίζω επαρκώς, γιατί πρέπει να στηρώνουμε τις αδέσποτες κυρίως γατούλες και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον απίστευτα μεγάλο αριθμό των αδέσποτων γατιών στη χώρα μας και των γατιών που οδηγούνται σε ευθανασία μέσα στα καταφύγια. Προφανώς όμως θα τα επαναλάβω γιατί η επανάληψη μήτερ μαθήσεως. Πάμε λίγο να δούμε τα νούμερα. Από μία αδέσποτη γάτα, όπου γεννάει δύο φορές το χρόνο, με 2,8, ας πούμε 3 γατάκια να επιβιώνουν αναγένα κατά μέσο όρο, σε ένα χρόνο έχουμε 8 γάτες, σε 2 χρόνια έχουμε 56 γάτες, σε 3 χρόνια έχουμε 392 γάτες, σε 4 χρόνια έχουμε 2.744 γάτες, σε 5 χρόνια έχουμε 19.208 γάτες, σε 6 χρόνια 134.456 γάτες, σε 7 χρόνια 941.192 γάτες. Πόσες από αυτές τις γάτες πιστεύετε ότι θα υιοθετηθούν? Πόσες από αυτές πιστεύετε ότι θα σκοτωθούν στο δρόμο? Πόσες από αυτές πιστεύετε ότι θα θανατωθούν λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη χώρου σε καταφύγια? Θέλουμε πραγματικά η κατάληξη αυτών των γλυκών πλασμάτων να είναι αυτή? Εδώ λοιπόν είναι χρήσιμο το TNR και εφαρμόζονται κυρίως σε αποικίες γατιών από εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν να τα πάρουν και να τα στηρώσουν και πολλές φορές έχω δει ότι καταλήγουν να τσακώνονται με κάποιους ανθρώπους που ταΐζουν αυτές τις γάτες, γιατί λέει δεν πρέπει να επεμβαίνουμε στη φύση τους. Να μια δικαιολογία που ακούω πάρα πολύ συχνά. Η φύση τους. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι η φύση τους να μένουν στην πόλη? Είναι η φύση τους να ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό ή να πατιούνται από αμάξια? Εφόσον εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει τη φύση τους κόλαση, τι δίνει το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να λένε μην επεμβαίνετε στη φύση τους? Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα χρειαζόταν να στηρώσουμε τις γάτες και θα τρέχανε παχουλές-παχουλές στα λιβάδια. Αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος από εσάς ζει σε αυτό το συννεφάκι. Άλλη μια ωραία δικαιολογία που ακούω συχνά για να μην στηρώσει κάποιος τη γάτα του ή το σκύλο του, γιατί αυτό το βίντεο δεν αναφέρεται μόνο στις γάτες, αναφέρεται σε όλα τα ζώα συντροφιάς, είναι θα παχύνει και θα γίνει νοχελικό. Ναι, το ζωάκι σου θα παχύνει αν το ταΐζεις παραπάνω και αν δεν παίζεις μαζί του ή αν δεν το βγάζεις βόλτα, αν μιλάμε για σκύλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη στήρωση, αυτό έχει να κάνει με το ότι εσύ βαριέσαι να παίξεις με τη γάτα σου ή βαριέσαι να πας βόλτα το σκύλο σου και το μπουκώνεις με φαγητό για να μην σε πρίζει. Έξαλλη είμαι σήμερα. Ο άλλος μου είπε τις προάλλες, θα σου άρεσε εσένα να σου κόβανε το σεξ. Αλήθεια τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Είμαστε ζώα. Γιατί αν δεν μπορείς να ελέγξεις τις ορμές σου, ίσως χρειάζεσαι και εσύ στήρωση. Τα γατιά και τα ζώα γενικά δεν κάνουν έρωτα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι αυτό. Το ένστικτό τους το σωθεί στην αναπαραγωγή τους με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και αν εσύ που το λες αυτό δεν είσαι διατεθειμένος να κρατήσεις στο σπίτι σου το σκυλάκι και το γατάκι και τα παιδάκια του που θα γεννήσει, τότε sorry, αλλά δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά. Οπότε ναι, προτιμώ να του κόψω το σεξ παρά να πετάξω τα μωρά του στα σκουπίδια, όπως κάνουν πάρα πολύ στη σημερινή εποχή και στη σημερινή Ελλάδα. Ή να πάω τα μωρά σε κάποιο καταφύγιο και να στερήσω τη δυνατότητα από ένα άλλο ζωάκι που μπορεί να είναι εκεί 3 χρόνια ή 5 χρόνια να υιοθετηθεί. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά και όλες τις δικαιολογίες, θέλω να παραθέσω κάποια προβλήματα που έρχονται με την επιλογή του να μην στηρώνουμε τα κατοικίδια μας. Ξεκινώντας από τις θηλυκές, που το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ο καρκίνος της μήτρας. Και μιλάμε για πάρα πολλά και διαφορετικά είδη καρκίνου που μπορεί να πάθει μία γάτα ή μία σκυλίτσα, αν δεν στηρωθεί. Όπως ο καρκίνος των οοθηκών. Συγκεκριμένα για τις γάτες, κάθε φορά που οι γάτες βρίσκονται σε ίστρο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να πάθουν καρκίνο των οοθηκών. Μετά φυσικά έχουμε την πιομήτρα, που είναι μία μόλυνση της μήτρας, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, αφαιρείται μόνο με χειρουργική επέμβαση και είναι πάρα πολύ επώδυνη. Επίσης, οι αστήρωτες θηλυκές παρουσιάζουν πολλές φορές καρκίνο των μαστών, ο οποίος συγκεκριμένα στις γάτες έχει 90% θνησιμότητα. Πάμε να δούμε τα αρσενικά τώρα, όπου εκεί μπορεί να εμφανιστεί καρκίνος των όρχεων. Έχουμε πολύ συχνά γρατζουνιές και χτυπήματα που σχετίζονται με τσακωμούς που γίνονται όταν έχουν ορμές και έτσι φυσικά μεταδίδονται ασθένειες όπως η FIV, το AIDS δηλαδή της γάτας, και η λευχαιμία. Επίσης, όλοι οι αρσενικοί που ζουν μέσα στο σπίτι αστήρωτοι θα παρουσιάσουν αργά ή γρήγορα
άσχημες συμπεριφορές λόγω του ότι δεν μπορούν να βγουν εκτός σπιτιού και να ζευγαρώσουν. Μπορεί να παρατηρήσουμε αυξημένη επιθετικότητα είτε προς εμάς είτε προς άλλες γάτες που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι. Φυσικά να πηγαίνουν εκτός της αμμοδόχου τους ή να ψεκάζουν όλο το σπίτι. Επίσης, πάρα πολύ συχνά παρατηρούμε ότι χάνονται γάτες λόγω του ότι είναι αστήρωτες και με το που βγουν έξω από το σπίτι φεύγουν προς αναζήτηση ζευγαριού. Και μόνο το 2% από αυτές τις γάτες ξαναβρίσκονται από τους ιδιοκτήτες τους. Θέλω λοιπόν μετά από όλα αυτά να λύσω κάποιες απορίες σχετικά με το γιατί πρέπει να στηρώνουμε τα γατιά μας και τα σκυλιά μας φυσικά. Όποιος έχει οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία, οποιαδήποτε άλλη απορία, θέλω να τη γράψει κάτω στα σχόλια. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω ποιους άλλους λόγους μπορεί να σκεφτεί κάποιος για να μην στηρώσει το κατοικίδιό του. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να ενημερώσει τους γατογονείς και τους σκυλογονείς για το πόσο σημαντική είναι η στήρωση για τα κατοικίδια μας. Και μέχρι ένα βαθμό μπορώ να καταλάβω τους ενδιασμούς που μπορεί να έχει κάποιος. Πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση, 8 χρόνια πριν βέβαια, και αυτό που με έπεισε ήταν η ενημέρωση και η συνειδητοποίηση ότι δεν πρέπει να είμαστε το πρόβλημα, αλλά πρέπει να είμαστε η λύση. Αν και όπως είπα πιο πριν, είμαστε το πρόβλημα, έχουμε δυσκολέψει τόσο πολύ τη ζωή αυτών των πλασμάτων, που απλώς τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην υποφέρουν τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ήμουνα λίγο έξαλλη, το καταλαβαίνω. Απλά δεν μπορώ να ακούω συνέχεια δικαιολογίες για κάτι το οποίο μόνο καλά κάνει στο ζωάκι μας και για κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε την ευκαιρία σε άλλα ζωάκια που είναι αδέσποτα, που είναι σε καταφύγια, να βρουν και αυτά ένα σπιτάκι να τα αγαπάει. Κάντε like φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το οπωσδήποτε σας παρακαλώ για να ενημερωθούν όσοι περισσότεροι γίνεται εκεί έξω και όσο μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων που υπάρχουν στη χώρα μας. Καλό είναι να ξέρουμε τα ωφέλη της στήρωσης, αλλά κυρίως τις επιπτώσεις της μη στήρωσης των κατοικιδίων μας. Κάντε subscribe στο λογαριασμό αν σας ενδιαφέρει φυσικά, πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι πιο ευχάριστο από αυτό. Bye!